εκεί στο πιο βαθύ και αθώο παρθένο μέρος της ύπαρξης, την ανθρώπινη καρδιά. Μία πόρνη μας θυμίζει ότι μπορεί στην καρδιά ενός μαθητή να κρύβεται ένας προδότης και στην καρδιά μιας αμαρτωλής γυναίκας όλη η ομορφιά της γης. Πού ακούστηκε ξανά μία πόρνη πρότυπο των πιστών της Εκκλησίας? Δεν το αντέχουν αυτό οι θρησκευόμενοι αραστές του νόμου και του τύπου, γιατί έχουν μάθει όλα στη ζωή τους να τα μετράνε με τη μεζούρα του πρέπει, με το ζύγι του νόμου, με την τάξη του φαίνεστε και όχι του είναι. Η εφαρμογή των εντολών του Θεού είναι για αυτούς μια μεγάλη κρυψώνα, ένα οχυρό το εγώ τους, που πρέπει να τραφεί με αυτοπεβεβαίωση, με νίκες και επιτυχίες. Οι ευσεβιστές ζητάνε να νικήσουν το Θεό και όχι να νικηθούν από την αγάπη Του. Η Βασιλεία του Θεού για αυτούς είναι κατόρθωμα και κατάκτηση, ποτέ δωρεά και έλεος. Όμως, ο Θεός Πατέρας του Χριστού είναι παράξενος και παράδοξος. Αγαπά τις εκπλήξεις και τις ολικές ανατροπές. Γι' αυτό η Βασιλεία Του είναι μια ολική ανατροπή των αντιλήψεων και των πεποιθήσεών μας. Στην Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχουν τέλειοι αλλά μετανοούντες, όχι άψογοι αλλά ειλικρινείς, όχι ατσαλάκωτοι αλλά τσακισμένοι από τα βάσανα της ζωής. Συντετριμμένοι και ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι και βασανισμένοι, απελπισμένοι και προδομένοι, πενθούντες και θλιμμένοι, όλοι οι σταυρωμένοι της γης και της ιστορίας θα ενωθούν στο πρόσωπο του Χριστού, με τη χαρά και το φως του Θεού. Δεν θα μείνει κανείς έξω των υφώνων, κανείς έξω από το πανηγύρι της δόξας του Θεού. Όσο εμείς επιμένουμε να πιστεύουμε στις αρετές και την ηθική μας, στις νίκες και πνευματικές επιτυχίες μας, τόσο ο Θεός θα γεμίζει τον ουρανό με πόρνες και τελώνες. Αμήν λέγω ημίν, ότι η τελώνε και η πόρνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλείαν του Θεού.